Planet Earth. My home, my place. Η Τετάρτη Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ζώων επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Η Τετάρτη Οκτωβρίου θεσπίστηκε ως η Παγκόσμια ημέρα των ζώων το 1931 μετά από μια συνδιάσκεψη οικολόγων στη Φλωρεντία με σκοπό να τονίσει τη δεινή θέση των ειδών υπό εξαφάνιση. Από τότε και μετά, στη μέρημνα του οργανισμού της ημέρας συμπεριλήφθησαν όλα τα είδη ζώων, ενώ μέλη και φίλοι του έχουν γίνει πλέον όλες σχεδόν οι χώρες παγκοσμίως. Σκοπός της ημέρας είναι ο εορτασμός όλων των ζωόφιλων του κόσμου, ασχέτως εθνικών, θρησκευτικών, πολιτικών και ιδεολογικών πλαισίων. Με τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα, επιτυχάνεται χρόνο με το χρόνο όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ζώων, ενώ τονίζεται η σημασία τους στον πλανήτη μας. Πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής κοινότητα, έχοντας την ανάγκη να τονίσει την ομαλή συμβίωση του ανθρώπου με όλα τα έμβια όντα στον πλανήτη, έχει καθιερώσει αυτή την ημέρα για να μπορούμε να τονίζουμε αυτή την ανάγκη. Ότι θα πρέπει να ζούμε αρμονικά με όλα τα έμβια όντα. Θα πρέπει σε κάθε φιλόζωο ή σε κάθε άνθρωπο ο οποίος αγαπάει τη ζωή και του συνανθρώπου του κατά βάση, αλλά και των άλλων ζώων, θα πρέπει να κάνει προσπάθειες να δημιουργεί ένα νέο φιλόζωο. Ούτως ώστε και όλοι και αυτοί οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο δεν αρέσκονται ή δεν τους αρέσουν τα ζώα, να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι η ανάγκη ομαλής συμβίωσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Τώρα στην Ελλάδα του σήμερα και της κρίσης τα ζώα είναι αυτά που πλήττονται περισσότερο και πρώτα απ' όλα. Η ανέχεια, η ψυχολογική επιβάρηση, η κατήφια, τα προβλήματα έχουν αποδέκτες τα κακόμοιρα αυτά πλάσματα που είναι ανήμπορα στο να κάνουν κάτι και περιμένουν από τον άνθρωπο. Κι όμως θα έπρεπε να τα δούμε σαν στήριγμα τώρα στους δύσκολους καιρούς και όχι ως μία αναγκαία που θα πέσουν πρώτα στη θυσία της καθημερινότητάς μας. Το χειρότερο είναι πως άρρωστοι βγάζουν τα αποθυμένα τους τον τελευταίο καιρό στα ανήμπορα και ανυπεράσπιστα αυτά πλάσματα. Ευτυχώς όμως που αντιδράσει σε τέτοιες καταστάσεις της κοινωνίας μας είναι άμεσες και δυναμικές, έτσι ώστε να βοηθήσει στον περιορισμό τέτοιων πράξεων. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιοι φορείς, βασικά, αλλά και οι υπόλοιποι φιλόζωοι, οι οποίοι είτε είναι ενταγμένοι σε κάποιο σωματείο, είτε είναι απλοί φιλόζωοι, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο.